Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζαστίν Τριντό παρακολουθούν την παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Μόντρεαλ του Καναδά. Μαθητές και μέλη ελληνικών συλλόγων παρελάβουν με περηφάνεια. Στην κορυφή, αντιστοιχούν στις 5 συλλαβές ελευθερία. Οι παραδοσιακοί χωροί έχουν την τιμητική τους. Το Μόντρεαλ μύρισε Ελλάδα. Εδώ, στον Καναδά, πράγματι η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πολύ δυνατά. Και το μήνυμα της 25ης Μαρτίου αντυχεί. Ζωντανό και επίκαιρο. Greek Canadians are an incredibly dynamic community. They've given incredibly to Canada, but they're also very, very proud of their Greek roots, and it's a wonderful thing to come together today. Από τη χθεσινή μέρα δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι επισκέψεις σε καταστήματα ομογενών. Άλλωστε, στον Καναδά η ελληνική κοινότητα αριθμεί 350.000 μέλη. Αντί για ελληνικό καφέ, Μητσοτάκης και Τριντό δοκίμασαν ένα καπουτσίνο φρέντο, φτιαγμένο όμως από ελληνικά χέρια. Έξω από τα μαγαζιά είχαν συγκεντρωθεί πολλοί ομογενείς που έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Του αφιέρωσαν μαντινάδες. Την πατρίδα αγαπούν, ποτέ δεν την ξεχνούνε, ιδανικά οράματα προγόνου τους κρατούν. Ενώ τον κέρασαν και ένα έδεσμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην επιστολική ψήφο, ζητώντας από τους ομογενείς να μπουν στην πλατφόρμα και να ψηφίσουν. We took an important decision in the Hellenic Parliament a few months ago. We decided for the first time in our history to give you the opportunity to be able to vote in the Greek elections through postal voting without having to show up at the embassy. Μητσοτάκης και Τριντό υπέγραψαν χθες συμφωνία για την απόκτηση 7 νέων υπερσύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών.